Με το σταγονόμετρο εκδηλώνουν ενδιαφέρον οι νέοι ψηφοφόροι για τις προεδρικές εκλογές. Με τον έφερο εκλογών επισημαίνει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πως από τις 3 Οκτωβρίου, όπου όταν άνοιξαν οι εκλογικοί καταλόγοι, μέχρι και σήμερα, υπήρξαν 1.882 αιτήσεις, με την προθεσμία να λήγει στις 27 Δεκεμβρίου. Αριθμοί που κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, παρά την προσπάθεια που γίνεται, αν αναλογιστεί κανείς πως στην αντίστοιχη τριμηνία των προεδρικών εκλογών του 2018 γράφτηκαν 10.400 νέοι ψηφοφόροι. Η δυσκολία στην έβρεση νέων ψηφοφόρων είναι πάντως εντελώς δυσανάλογη με την εικόνα των υποψηφίων. Εκεί έχουμε βροχή ενδιαφερομένων. Ο αριθμός ρεκόρ φαίνεται να είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Θα ξεπεράσουμε το ρεκόρ του 2013 που ο αριθμός ήταν 11 υποψήφοι. Την ίδια ώρα βγαίνουν μαχαίρια σε σχέση με την αποτίμηση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, ο οποίος σε συνέντευξή του στο ΣΥΓΜΑ ανέφερε πως αποχωρεί με τη συνείδηση του ησυχή. Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο συναγερμός παραδίδουν μια χώρα με ρεκόρ διαφθοράς. Μια χώρα πρωταγωνίστρια στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, μια χώρα εξευτελισμένη ανά το παγκόσμιο. Το ΑΚΕΛ δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον Νίκο Αναστασιάδη, γιατί είναι ο πρόεδρος που πήρε τη χώρα από τα σκουπίδια που οι ίδιοι την πέταξαν και την ανέβασε στην επενδυτική βαθμίδα. Την ίδια ώρα η προεκλογική δραστηριότητα τρέχει με χίλια. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε υπηρεσίες και επιχειρήσεις στη Λεμεσό, μεταξύ των οποίων την Αρχή Λιμένων και το Τμήμα Τελωνίων, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές και τις προκλήσεις που υπάρχουν στην διαχείριση των λιμανιών της χώρας. Με το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου συναντήθηκε ο Αβέροφνοφίτου. Η μεσαία τάξη διαχρονικά διασφαλίζει τη δυνατότητα να έχουμε μια ισχυρή οικονομία. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή είναι δική μας σειρά να στηρίξουμε τη μέσα τάξη. Γι' αυτό προτείνουμε αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα τα 39.500 ευρώ. Επαφές στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος είχε συναντήσεις με την Κυπριακή Παροικία, ενώ παρευρέθηκε και σε πολιτική συγκέντρωση για το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας πως βρισκόμαστε στο τέλος της παράτασης.